Σήμερα θα βάλουμε τελεία. Θα σας πω πού ακριβώς να βάλετε μία τελεία. Μία τελεία που θα σας απαλλάξει από κάθε σας βάσανο, από κάθε σας πρόβλημα και θα σας κάνει ξανά να χαμογελάσετε, να γίνετε ευτυχισμένοι, να αναπνεύσετε ίσως για πρώτη φορά στη ζωή σας αέρα ελευθερίας. Θα απελευθερωθείτε, φίλοι μου. Είναι μία τελεία πάρα πολύ σημαντική και αυτή η τελεία μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική, αλλά δεν πάβει να είναι τελεία. Και θα σας πω γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτή η τελίτσα. Φίλοι μου, όταν στη ζωή μας έχουμε ερωτηματικά, τι σημαίνει αυτό? Διαιωνίζουμε τα προβλήματά μας. Ό,τι όμως το διαιωνίζουμε, μας βασανίζει. Και ό,τι μας βασανίζει, καταλήγει να μας αρρωσταίνει. Αρρωσταίνει πρώτα η ψυχή μας. Η ψυχή μας φτάνει σε ένα σημείο που να μην αντέχει άλλο. Και τι κάνει? Χτυπάει καμπανάκια στο σώμα μας. Και βγαίνει έτσι ένας πόνος στο σώμα. Βγαίνει μία ασθένεια στην επιφάνεια, μία αρρώστια, ένα αυτοάνοσο, ένα κάτι, ένα οτιδήποτε. Είναι γιατί η ψυχή δεν αντέχει άλλο. Την έχουμε βαραίνει, την έχουμε μολύνει σε τέτοιο βαθμό που αρχίζει χτυπάει SOS καμπανάκια. Ό,τι λοιπόν στη ζωή μας το διαιωνίζουμε και δεν το ξεκαθαρίζουμε, καταλήγει και μας αρρωσταίνει. Είτε σωματικά είτε ψυχικά. Οπότε τα ερωτηματικά στη ζωή μας, είτε είναι στον τομέα των σχέσεων, των αισθηματικών μας, είτε είναι στα οικονομικά μας, είτε είναι στα επαγγελματικά μας, είτε είναι στον τομέα της υγείας και της ευεξίας, είτε είναι σε οποιονδήποτε τομέα, πρέπει να γίνονται τελεία. Και η τελεία είναι ή αρνητική ή θετική. Ανάλογα με την έκβαση, με το αποτέλεσμα, με την έκβαση του αποτελέσματος. Ξεκινήστε λοιπόν από σήμερα κιόλας και εντοπίστε το πρόβλημα που σας απασχολεί στο τώρα. Είναι η σχέση σας, είναι ο σύντροφός σας, είναι τα επαγγελματικά σας, είναι τα οικονομικά σας, είναι ένα συγγενικό σας πρόσωπο, είναι η οικογένειά σας, τι είναι, ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, καταγράψτε το. Γράψτε, αντιμετωπίζω αυτό και αυτό το πρόβλημα. Γράψτε το και αφού το γράψετε, από κάτω ρωτήστε τον εαυτό σας, κάντε την ερώτηση, γράψτε την ερώτηση. Πώς μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα? Πώς μπορώ να έχω περισσότερα χρήματα? Πώς μπορώ να βρω έναν ιδανικό σύντροφο? Πώς μπορώ να κάνω τον Κώστα, τον Μπάμπη, τον Σπύρο να μ' αγαπήσει, την Ελένη, τη Μαρία, την Κούλα? Πώς μπορώ να προσελκύσω ένα συγκεκριμένο άτομο στη ζωή μου? Πώς μπορώ να χάσω τα παραπάνω κιλά μου? Πώς μπορώ να θεραπεύσω το πρόβλημα υγείας μου? Πώς μπορώ να έχω καλύτερες σχέσεις με την οικογένειά μου, καλύτερες σχέσεις με τη μητέρα μου κτλ, κτλ, κτλ. Το πρόβλημα, ερώτηση πώς μπορώ, γιατί ρωτώντας πώς μπορώ, εστιάζεις αμέσως την προσοχή σου στη λύση του προβλήματος και όχι στο πρόβλημα. Και αν εστιάσεις την προσοχή σου στη λύση του προβλήματος, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το λύσεις. Αφού λοιπόν κάνεις και την ερώτηση πώς μπορώ, από κάτω αναλύεις το πώς μπορώ. Πώς μπορώ να λύσω αυτό και αυτό το πρόβλημα? Και ξεκινάς με παυλίτσες, παυλίτσες, παυλίτσες στο τετράδιο, όσες γράψετε, όσες μπορέσετε τέλος πάντων και συμπληρώσετε, 1, 2, μέχρι 3 είναι εύκολο. Να βρείτε πώς μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα. Αλλά θα χρειαστεί να ξέρετε κάποιες φορές να πάτε λίγο αυτό που λέμε fly or die. Πετάω ή πεθαίνω. Γιατί ένα ερωτηματικό για να γίνει τελεία, οπότε για να ξεκαθαρίσει η ζωή σας το τώρα, θα πρέπει καμιά φορά να αναλάβουμε άμεση δράση. Mayday, 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 καμπανάκια, mayday, mayday, δεν θα μείνουμε στο mayday για να μας αρρωστήσει, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση για να λύσουμε το πρόβλημα και καμιά φορά θα χρειαστεί να πάμε fly or die. Οπότε θα είστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό σας και θα τον βάλετε σε αυτή τη διαδικασία να βρει τρόπο να λύσει το πρόβλημα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Περιμένετε να γυρίσει ο πρώην, δεν ξέρετε, θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει,
το παράθυρο ακόμα είναι ανοιχτό, η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή, δεν σας έχει πάρει τηλέφωνο, δεν έχει επικοινωνήσει, ούτε εσείς το ίδιο, εωρείτε κάτι, υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα, αυτό σας κρατάει πίσω, πέρασαν και 6 μήνες και 8 μήνες, να μην περάσει και κανένας χρόνος, ακούω ανθρώπους που πέρασαν και 2 χρόνια και 3 χρόνια και 5 χρόνια, όχι παιδιά τέτοια πράγματα. Οπότε γι' αυτό το λόγο είναι αυτή η τεχνική. Πώς μπορώ να λύσω το πρόβλημά μου με τον τάδε, με την τάδε? Εάν για να το λύσετε είναι να ρίξετε τον εγωισμό σας και να στείλετε ένα μήνυμα για να ξεκαθαρίσετε αυτή την κατάσταση, θα το κάνετε. Το τι μήνυμα θα στείλετε, έχω κάνει και βίντεο, μετά το no contact, η συνέχεια της τεχνικής είναι στο κανάλι μου, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, no, μετά το no contact και το όνομά μου, Dear Fanny, Fanny Purega, θα σας το βγάλει. Και έχω και εκεί τεχνική πώς μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με αυτό το άτομο με σκοπό να δείτε τελικά εάν θα γυρίσει ή όχι. Πώς μπορώ να έχω περισσότερα χρήματα. Παυλίτσες, παυλίτσες, παυλίτσες. Μπορώ να εξελιχθώ σε αυτή τη δουλειά που έχω. Πώς μπορώ να εξελιχθώ. Δεν μπορώ. Τι άλλο μπορώ να βρω να κάνω παράλληλα με αυτό που έχω. Πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ ένα γκαράζ που έχω και το έχω απλά να κάθεται. Μπορώ να τον νοικιάζω, μια αποθήκη. Πώς μπορώ να την εκμεταλλευτώ. Πρέπει να ψάχνετε για να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας. Πρέπει καμιά φορά να ψάχνετε και ψήλου στάχυρα. Πρέπει να αναλαμβάνετε δράση. Πρέπει να λέτε ότι, okay, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το αφήσω άλλο στη ζωή μου να υπάρχει και να με προβληματίζει και να με βασανίζει. Δεν θα κάθομαι άλλο απλά να γκρινιάζω, να μιζεριάζω, να πονάω, να πληγώνομαι, να ανησυχώ, να στρεσάρομαι γιατί θα αρρωστήσω. Έλα να το λύσω. Έλα, Φανή, να το λύσουμε. Και πάμε κάτω στο χαρτί. Αυτό το καλύτερο που έχετε να κάνετε, αφήστε τώρα αυτά που γράφουμε στο κινητό, που γράφουμε στα tablet, που γράφουμε στον υπολογιστή. Γράψτε τα σε ένα χαρτί. Χαρτιά υπάρχουν. Αν θέλετε, σας στέλνω. Γεμάτο χαρτιά. Χαρτιά από εδώ, χαρτιά από εκεί, παντού χαρτιά. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το κάθε ερωτηματικό στη ζωή μας πρέπει να γίνεται τελεία. Είτε θετική τελεία, είτε αρνητική τελεία. Και αυτό πάρτε το σήμερα όσοι βλέπετε αυτό εδώ το επεισόδιο. Σαν κάτι το οποίο είναι ένα μήνυμα για σας. Ήρθε δηλαδή την κατάλληλη στιγμή για να σας ταρακουνήσει, να σας παρακινήσει. Πάρτε το σαν σημάδι, σαν ένα μήνυμα. Όσοι βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο. Και όσοι είστε εδώ και το βλέπετε αυτό το βίντεο, κάτω πάμε χεράκι. Χεράκι, 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 να δω ποιοι πήρατε το μήνυμα. Είστε πόσοι. Χεράκι, 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 χεράκι. Θέλω από εδώ και πέρα στη ζωή μας τα ερωτικά μας. Τι γίνεται ρε παιδιά, όλοι πρόβλημα με τα ερωτικά έχουνε. Για να το πω, να κάνω σαρδάμ πάνω στα ερωτικά. Λοιπόν, θέλω τα ερωτηματικά μας από εδώ και πέρα να τα κάνουμε όλοι τελεία. Τελεία. Και ας είναι και αρνητική τελεία. Αρκεί που θα είναι τελεία. Θα δείτε πώς θα απελευθερωθείτε, πώς θα ανακουφιστείτε, πώς θα βάλετε τη ζωή σας σε άλλη ρότα, σε πιο θετική ρότα. Και πάμε την Κυριακή να γράψουμε το γράμμα ευχαριστίας μαζί, μία μέσα σε εισαγωγικά μαγική τεχνική, γιατί είναι μία τεχνική που δουλεύει, δωρεάν workshop, την Κυριακή 7 η ώρα το απόγευμα, 2 Ιουνίου. Ανοίξτε την περιγραφή του βίντεο και στείλτε μου email για να σας στείλω το link της αίθουσας όπου θα βρεθούμε όλοι και όλοι θα γράψουμε το γράμμα ευχαριστίας και θα σας πω και πώς θα δουλέψετε με αυτό το γράμμα για ένα μόνο μήνα. Αλλά έναν μήνα που θα αλλάξει τη ζωή σας προς το καλύτερο. Σας περιμένω λοιπόν και στο email, αλλά και χεράκι κάτω, θέλω χεράκια, πάμε, 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 πάμε.